Κυρία Κοσιόνη, το ΚΚΕ έδωσε μία μάχη σε όλη την Ελλάδα, η νέα, με τους συνδυασμούς της λαϊκής συσπήρωσης. Καθαρή πολιτική μάχη και κάλεσε τον κόσμο να συσπηρωθεί γύρω από αυτή την πολιτική του ΚΚΕ, που είναι η μόνη πραγματική αντιπολίτευση απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και είχε μία σταθερή, να το πω έτσι, στάση απέναντι στα προβλήματα του λαού, οργανώνοντας αγώνες και βέβαια κινητοποιώντας δυνάμεις, λαϊκές δυνάμεις. Το κύρος του κόμματος είναι ανεβασμένο και βεβαίως πολλοί κόσμος, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ αλλά και από άλλες δυνάμεις, στήριξαν το ΚΚΕ και όπως βλέπετε υπάρχει ένα ρεύμα, να το πω έτσι, αμφισβήτησης, το οποίο μεγαλώνει ακόμα περισσότερο και σε αυτές τις εκλογές, γιατί τα ποσοστά είναι πολύ μεγαλύτερα και στις περιφέρειες, όπως αναφέρθηκε και ο γραμματέας του κόμματος, είναι σχεδόν πάνω από 10%, αλλά και σε πολλούς δήμους που δεν είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Λέμε ότι υπάρχει μία σύγκληση αυτών των δυνάμεων στη Βουλή καταρχήν, που έχουν ψηφίσει πάνω από 70% των νομοσχεδίων το ΠΑΣΟΚ και πάνω από 50% ο ΣΥΡΙΖΑ. Στην τοπική διοίκηση η ταύτιση είναι απόλυτη. Και πάει λοιπόν ο κόσμος και ψηφίζει τους γνήσιους εκπροσώπους, αν θέλετε, αυτής της πολιτικής, που είναι της Νέας Δημοκρατίας. Μιλάμε για πλήρη ταύτιση στην τοπική διοίκηση. Δεν υπάρχει η πραγματική αντιπολίτευση. Πάντως, αν υπήρχε τόση ταύτιση που λέτε, κύριε Κατσότη, μπορεί να είχαν και κοινούς υποψηφίους και ίσως και υψηλότερα. Μα έχουν και κοινούς υποψηφίους. Αν θα δείτε, έχουμε δημοσιοποιήσει πού πάνε κοινά και η Νέα Δημοκρατία. Πάντως, ο κύριος Κασελάκης λέει θέλουμε κουρέτες.